Λοιπόν, καλησπέρα σας. Στο προηγούμενο μάθημα είχαμε δει πώς ορίζουμε τις κεντρικές κορυφές στη θεωρία γραφημάτων. Είχαμε δει πώς υπολογίζονται και είχαμε δει και τις αποστάσεις που μπορεί να έχουν δύο κορυφές σε ένα γράφημα. Στο σημερινό μάθημα θα δούμε πώς ορίζουμε τα μέτρα κεντρικότητας, πώς τα υπολογίζουμε αντίστοιχα και στη συνέχεια θα δούμε κάποιους αλγορίθμους συντομότερων μονοπατιών. Οπότε για να ξεκινήσουμε, ως τυχαίους γράφους ορίζουμε τους γράφους όπου το πλήθος των κορυφών, των ακμών και των συνδέσεών τους προκύπτει με τυχαίο τρόπο. Εδώ μπορείτε να δείτε τυχαίους γράφους, όπου πώς τους ορίζουμε τους τυχαίους γράφους, επαναλαμβάνω. Λέμε ότι έχουν για παράδειγμα νίσον 10 κορυφές αλλά κάθε φορά λέμε και την πιθανότητα να εμφανιστούν οι συνδέσεις με τις ακμές τους. Επομένως εδώ υπάρχει ένα 10% πιθανότητα εδώ υπάρχει ένα 25% πιθανότητα ενώ εδώ υπάρχει ένα 50% πιθανότητα. Οπότε αντίστοιχα με τις πιθανότητες που έχουν οριστεί εμφανίζονται και οι συνδέσεις με τις ακμές σε έναν γράφο σε ένα τυχαίο γράφο, η κατανομή των βαθμών ακολουθεί την κατανομή που ασών. Εδώ βλέπετε την κατανομή που ασών και πώς οι κόμβοι με μεγάλο βαθμό τείνουν να έχουν κεντρική θέση σε ένα γράφο. Σε έναν scale-free γράφο πάλι, ορίζουμε τα hubs που είναι σημαντικές κορυφές. Σημαντικές κορυφές είναι αυτές που παίζουν μεγάλο ρόλο στην τοπολογία και τις βασικές ιδιότητες του γράφου, όπως είδαμε, δηλαδή, τις αποστάσεις, τη συνδεσιμότητα. Επομένως, υπάρχουν οι τυχαίοι γράφη και υπάρχουν και οι scale-free γράφοι. Οπότε, σημαντικές κορυφές, για να το πούμε έτσι απλά, τι σημαίνει, αναλόγως στο γράφημα που έχω, σημαίνει ότι μπορεί να έχω ε, κάποια κορυφή, την οποία τη χαρακτηρίζω ως διακεκριμένη, prominent, δηλαδή η κορυφή είναι εμφανής σε άλλες κορυφές. Υπάρχει ο, ε, η εκτιμόμενη κορυφή, εκτιμόμενος, δηλαδή η κορυφή επιλέγεται από άλλες κορυφές. Αυτή που ακούγεται, ακουγόμενος, listen to, οπότε η κορυφή αυτή λαμβάνεται από άλλες κορυφές. Υπάρχει η κορυφή που χαρακτηρίζεται ως γνώστης, επαναλαμβάνω, όλα αυτά έχουν να κάνουν με το είδος του γραφήματο στο οποίο αναφέρομαι. Οπότε η κορυφή βρίσκεται κοντά σε πηγές πληροφορίας και γι' αυτό την χαρακτηρίζω ως σημαντική κορυφή. Υπάρχουν οι κορυφές που χαρακτηρίζονται ως άξονες, δηλαδή η κορυφή αυτή λέμε ότι είναι αναντικατάστατη, γιατί είναι σημείο αναφορά για το γράφημα. Υπάρχουν οι κορυφές που χαρακτηρίζονται ως gatekeepers, δηλαδή ως φρουροί, όπου στέκονται μεταξύ δύο μερών του γράφου, και υπάρχουν και κορυφέ που είναι involved, σχετιζόμενε. Δηλαδή η κορυφή αυτή συνδέεται με άλλα μέρη του γράφου. Ω κεντρικότητα τώρα μια κορυφή, η έννοια τη κεντρικότητα καταρχά ε, ξεκίνησε το 1950, προτάθηκε τη δεκαετία του 1950 από κοινωνιολόγου για τη μελέτη μικρών ανθρώπινων δικτύων. Οπότε εδώ βλέπετε ορισμένα παραδείγματα τέτοιων γράφων, όπου σε όλα τα παραδείγματα αυτά η κορυφή χ είναι πιο κεντρική από την κορυφή ψ. Βλέπετε αντίστοιχα, η κορυφή χ είναι πιο κεντρική από την κορυφή ψ, σε όλα τα παραδείγματα. Και νομίζω είναι εύκολο να γίνει αντιληπτό όταν το βλέπουμε ποπτικά. Παναλαμβάνω, η κορυφή Χ είναι πιο κεντρική από την κορυφή Ψ με βάση τη θέση τους στο γράφο. Τι σημαίνει τώρα κεντρικότητα και γιατί αυτό είναι κάτι σπουδαίο. Γιατί εφαρμόζεται πάρα πολύ σήμερα στην κοινή γνώμη, δηλαδή σύγχρονα, σύγχρονες εφαρμογές της θεωρίας γράφων είναι σήμερα στα κοινωνικά δίκτυα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε στρατιωτικές εφαρμογές, δίκτυα αισθητήρων, στη μελέτη βιβλιογραφικών δεδομένων, δηλαδή ποιοι συγγραφείς, ποιες εργασίες, ποια περιοδικά είναι σημαντικές εργασίες. Σας είχα πει το παράδειγμα ότι μια ερευνητική εργασία χαρακτηρίζεται ως σημαντική, ως σπουδαία, όταν έχει πολλές αναφορές από άλλους συγγραφείς που γίνονται σε αυτήν την εργασία. Δηλαδή, ουσιαστικά χρησιμοποιούν μέρος τη έρευνα που έχει γίνει και των αποτελεσμάτων τη, προκειμένου να συνεχίσουν αυτή την έρευνα. Να προσφέρουν κάτι παραπάνω στην ερευνητική κοινότητα. Οπότε, αντίστοιχα λοιπόν, εργασίε από συγγραφεί ή αντίστοιχα σε περιοδικά και σε συνέδρια που μπορούν να βασιστούν άλλοι συγγραφείς είναι αυτές που δίνουν πρόσθετη αξία και στον συγγραφέα και στην εργασία και στα περιοδικά και στα συνέδρια. Άρα χαρακτηρίζονται ως α, κεντρικές κορυφές σε αυτούς τους γράφους. Σε παράνομα δίκτυα, σε πολεοδημικά συστήματα, σε στόχους marketing, πάρα πολύ εφαρμόζεται, στην επιδημιολογία, το βλέπουμε και σήμερα με, την, με το παράδειγμα του κορονοϊού, έτσι πραγματικά είναι η έννοια της εφαρμογή ενός γράφου που έχει να κάνει με το ποιο έρχεται σε επαφή με ποιον, αν θεωρήσουμε δηλαδή του εαυτού μα ω κορυφές ενό γράφου, και αντίστοιχα τις επαφέ που μπορεί να έχουμε με οποιοδήποτε άλλου ανθρώπου, πηγαίνεις να πάρουμε ψωμί, στο σούπερ μάρκετ, όλα αυτά σχηματίζουν καθημερινά έναν γράφο. Στην ασφάλεια του δικτύου, επίση. Και τι σημαίνει αυτό, σε ένα δίκτυο ανθρώπων που χαρακτηρίζουμε ω κεντρικότητα, τον πιο δημοφιλή ενδεχομένω αυτόν που γρήγορα μαθαίνει τα νέα, άρα έχει την πληροφορία, αυτόν που συχνά ελέγχει την ροή των νέων. σε θεωρία γράφων και στην ανάλυση δικτύων υπάρχουν διάφοροι τύποι για τη μέτρηση της κεντρικότητας μιας κορυφής και θα δούμε τώρα ορισμένους από αυτούς τους τύπους που μπορούμε να μετρήσουμε την κεντρικότητα μιας κορυφής. Οπότε ως τύπους τώρα της κεντρικότητας των κορυφών υπάρχει η κεντρικότητα του βαθμού η κεντρικότητα της εγκύτητας, υπάρχει η πληροφοριακή κεντρικότητα, η αρμονική κεντρικότητα, η ενδιάμεση κεντρικότητα και πολλές άλλες κεντρικότητες. Εμείς θα δούμε τώρα αρχικά την κεντρικότητα βαθμού, την κεντρικότητα εγκύτητας και θα δούμε και ορισμένα παραδείγματα για την ενδιάμεση κεντρικότητα.